Χαίρετε, φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μαγειρέματα, άλλη μια μέρα. Λοιπόν, να μην λέμε πολλά. Εμείς είμαστε εδώ για να μαγειρέψουμε. Σήμερα θα σας φτιάξουμε πάλι κάτι με το. Είμαστε λάτρεις της μεσογειακής κουζίνας. Εντάξει, έτσι. Δεν είναι. Δεν έχει μπει χειμώνας. Καλά-καλά, ναι. Οπότε. Προσπαθούμε λοιπόν να σας δείξουμε τι μπορείτε να κάνετε, πώς να χειρίζεστε τα υλικά πάνω απ' όλα. Με εύκολους τρόπους και διαφορετικούς κάθε φορά. Μπράβο. Για να επιτυχαίνετε και σωστά και διαφορετικά αποτελέσματα κάθε φορά. Και απλά, απλά πράγματα. Απλά. Λοιπόν, θα φτιάξουμε για αρχή. Θα ξεκινήσουμε με το ψάρι. Ναι. Έτσι, το λέω και για τα παιδιά μέσα, επειδή δεν τους το είπα. Έχουμε γόπα. Μάλιστα. Την οποία την έχουμε. Δείξε. Την οποία την έχουμε γόπα, καθαρίσει. Ωραία. Και την έχουμε ανοίξει κατά αυτόν τον τρόπο. Εδώ. Πολύ εύκολο. Έχουμε ανοίξει τα φιλετάκια. Ναι. Να είναι απλωμένο. Κόψουμε το κεφάλι. Και την οποία θα την κάνουμε τηγανητή. Ναι. Έτσι. Πολύ ωραίο ψάρι για τηγανητό. Θα σας δείξουμε, έχουμε αφήσει μία για να σας δείξουμε πώς το κάναμε. Και θα την κάνουμε σε συνδυασμό με κρεμμύδια. Να τα. Τα οποία εδώ. Έχουμε κόψει για να γλιτώνουμε χρόνο. Ροδέλες στη μέση. Ωραία. Γόπα λοιπόν τηγανητή με κρεμμύδια. Ναι. Αυτό είναι το ένα μας, η μία μας πρόταση για σήμερα. Γόπα, το ψάρι το τηγανητό είναι μικρό ψάρι. Θέλει πολύ λεμόνι. Ναι. Και η σάλτσα του ουσιαστικά θα είναι ελαιόλαδο με λίγο χυμό λεμονιού. Ωραία. Το οποίο θα τα βάλουμε σε ξεχωριστές φάσεις, όχι σαν λαδολέμονο ενωμένο. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Για αρχή πρώτα, πες. Το μοναδικό που πρέπει να κάνετε είναι να βράσετε λίγο τα κρεμμύδια να μαλακώσουν. Να του φύγει η αψάδα πολύ, τίποτα άλλο. Λοιπόν, και να γλυκύνουν και λίγο. Ναι, εγώ θα το βάλω μπρος στο νεράκι να βράσω τα κρεμμύδια και μετά συνεχίζουμε όλα τα υπόλοιπα. Σε ένα τηγάνι λοιπόν έχουμε βάλει λίγο νερό. Έτσι. Δεν θα τα σοτάρω πρώτα καθόλου τα κρεμμύδια. Όχι, όχι, όχι. Και τα οποία, μέσα στο οποίο θα ρίξουμε κάμποσα κρεμμύδια, μπράβο, όσο χρειαζόμαστε, για να βράσουν και να φύγει η σπιρτάδα του. Στη συνέχεια πλένουμε καλά. Αφαιρούμε τυχόν λέπια, δεν έχουν πολλά οι γόπες και τα μικρά ψάρια, αλλά επειδή είναι μέτριο, μεσαίο, ναι, λίγο με το μαχαιράκι το ξύνουν να φύγουν τα πολλά. Γίνεται και τα με λέπια. Πιο μικρό ψάρι, με αφρόψαρα. Με αθερίνα, με μαρίδα, ναι, οτιδήποτε. Έχουμε αφήσει λοιπόν ένα εδώ για να σας δείξουμε πώς γίνεται αυτό το αποτέλεσμα. Αφαιρούμε το κεφάλι καταρχήν, καθαρίζουμε τα εντόστια του από μέσα και βγάζουμε το κεφάλι. Κόβεις το μεταλλικό με το μαχαίρι. Δεν θέλω να λερώσω. Θα τσακωθούμε μετά, όχι τώρα. Αργότερα. Δεν ακούμπησα τη λάμα στο μεταλλικό. Λοιπόν, αργότερα. Σκίζουμε εδώ λίγο τη σάρκα του ψαριού και τοποθετώντας το. Με οδηγό τυραχοκοκαλιά μπορείτε να ανοίξετε το ψάρι στη μέση. Ακριβώς. Αυτό και δεν είναι το δύσκολο. Το πιέζουμε λίγο. Εγώ βγαίνει. Ρίχνω κρεμμύδια. Αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Απλά. Ρίχνουμε τα κρεμμύδια στο. Να το δείχνω. Το τηγάνι. Το καινούριο είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αλλά το πιπερώνουμε τα ψάρια. Και στύβουμε και ένα λεμονάκι. Ναι, και ναι. Α, ναι, σωστά. Είδες, ξεχάσαμε από τα υλικά. Τι. Να πούμε τα υλικά. Εντάξει. Εντάξει. Τα δείχνουμε και στην πορεία, αλλά καλό είναι να δούμε. Απλά και θέλαμε κάρτα να βράσουν τα κρεμμύδια. Ναι. Γι' αυτό. 250 γραμμάρια. Όχι, αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι για το δεύτερο. Προτρέχουμε και δεν θα μείνει ο κόσμος μαζί μας. Λοιπόν, 800 γραμμάρια αθερίνα, έχουμε γράψει εμείς, ή γόπα, οποιοδήποτε μικρό ψάρι. Μάλιστα. 3 κρεμμύδια, τα οποία βλέπετε ότι τα βράζουμε, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να δώσουμε μία κρούστα. Να πουδράρουμε τα ψάρια. Στα ψάρια, έτσι. Αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο για το τηγάνισμα. Μάλιστα. Εννοείται ελαιόλαδο πάντα και χυμό λεμονιού. Μάλιστα. Εδώ έχουμε ανοίξει πάμε τα ψάρια, τα έχουμε καθαρίσει, έχουμε βάλει αλάτι, βάζουμε λίγο πιπέρι έτσι όπως είναι ανοιχτά και βοηθάει έτσι όπως είναι ανοιχτά να μαριναριστούν πιο σωστά. Hip hop. Τα κρεμμύδια δεν θέλουν πολύ, θέλουν 3-4 λεπτά. Εντάξει. Να μαλακώσουν, ναι, και να γλυκάνουν λίγο. Λοιπόν, θέλεις να προχωρήσουμε στη δεύτερη τη συνταγή μέχρι να κάτσει το ψάρι με το πιστεύω λεμόνι. Πιστεύω ότι προλαβαίνουμε. Ωραία. Πιστεύω. Οπότε να βάλω λάδι. Ήδη βράζουν τα λάδια, να βάλουμε λίγο λάδι. Μάλιστα. Για το τηγάνισμα της γόπας. Μισό λεμόνι, το οποίο το στίβουμε από πάνω πριν τηγανίσουμε το ψάρι. Πολύ να πάρει ωραία τη γεύση και να θωρακιστεί η γεύση μέσα, η γεύση του λεμονιού. Oh. Λίγο χαρτάκι,
Θα μπω λίγο από πίσω σου. Τέλος. Και είναι έτοιμα για το τηγάνισμα αφού ρίξουμε λίγο αλευράκι. Τα πουδράρουμε ουσιαστικά. Με αυτόν τον τρόπο το ψάρι ψήνεται πολύ πιο γρήγορα από ότι όταν είναι ολόκληρο. Ναι. Και έχετε και όμορφο οπτικό αποτέλεσμα. Είναι ένας εύκολος τρόπος. Απλά θα αφιερώσετε 2 λεπτά παραπάνω. Δεν είναι τίποτα λοιπόν, σημαντικό. Να πούμε, ο συνδυασμός αυτός ναι. του ψαριού με τα κρεμμύδια είναι μια ιδέα από την Τίνο. Στην Τίνο το φτιάχνουμε, ναι. έτσι. Λοιπόν, δεν θέλουμε να του βάλουμε πολύ αλεύρι. Ίσα-ίσα να κρατήσει τις γεύσεις και να δώσει ένα ωραίο χρώμα στο ψάρι μας. Είχαμε κάνει και πέρσι κάτι αντίστοιχο με κρεμμύδια και ψάρι, αλλά σε κατσαρόλα κάπως λίγο διαφορετικό. Σαν στη φάδο, είχαμε κάνει. Ναι. Εντάξει, είναι τελείως διαφορετικό το ένα από το άλλο. Εντάξει. Σαν βάση. Ζεσταίνουμε λοιπόν το τηγάνι και αυτά είναι έτοιμα για το τηγάνισμα. Ωραία. Έχουμε βάλει το αλάτι, το πιπέρι και το λεμόνι και το αλεύρι. Θα βάλω λίγο λαδάκι. Βάζουμε ελαιόλαδο. Δεν θέλει πάρα πολύ για να. Γεια σου! Ποιος? Ο φίλος μας. Δεν θέλει πάρα πολύ για να ψηθεί. Είναι λεπτό. Κρούστα, μία που το βάζεις, μία που το βγάζεις. Απλά να πάρει λίγο το λαδάκι. Στη συνέχεια, μόλις τηγανιστεί το ψάρι, σας λέμε τη διαδικασία, για σου φίλε, θα βάλουμε το ψάρι πάνω από τα κρεμμύδια, θα κλείσουμε τη φωτιά, ωραία, να κατεβάσει η βόμπα. Αν δεν σε είχα, τι θα έκανα, πες τι μου, θα έκανα. Είσαι ομιλητικός, μου λύνεις τα χέρια, ειλικρινά. Βάλε με να μαγειρεύω και λέγεται όλα. Εντάξει, λοιπόν. Στο λόγο της τιμής μου. Ωραία. Λοιπόν, ωστόσο θα έχουν πιει τα κρεμμύδια το νερό, μέχρι να τηγανιστεί το ψάρι, θα ρίξουμε το ψάρι πάνω από τα κρεμμύδια και θα το αφήσουμε με σβηστή τη φωτιά να κατεβάσει ό,τι λάδι έχει τραβήξει η γόπα, να το κατεβάσει πάνω στα κρεμμύδια και συγχρόνως θα κατεβάσει και τη γεύση. Εντάξει, ερώτηση για να προχωρήσουμε κιόλας. Δικιά μου. Ναι. Εδώ, ούτε δάφνη, ούτε σπυριά πιπέρι, ούτε λεμόνι, ούτε κράσι. Τίποτα, ερώτηση, τίποτα άλλο. Όχι, εντάξει, απλό νεράκι. Αν θέλουμε, βάζουμε λίγο αλάτι. Ας βάλουμε. Να, κανένα πρόβλημα. Το κλείσα τώρα. Το εδώ είμαστε έτοιμοι. Να, ένας εύκολος τρόπος. Να δείτε. Και να βάλετε φωτιά, να καείτε. Στο σπίτι δεν υπάρχει πρόβλημα. Επειδή δεν τα κάνω. Λοιπόν, εδώ. Αυτό. Πίνει εδώ. Λοιπόν, στην δεύτερη πρόταση για σήμερα, όσο γίνονται αυτά, είπαμε θέλει ένα λεπτάκι. Σα φυγήσαμε τη διαδικασία. Πες στον κόσμο ότι πετάω λάδι για μέσα στις φριτέζες και φεύγω. Ναι, άλλο αυτό. Είναι γνωστό ότι άμα στο λάδι το καυτό πεταχτεί νερό, είναι πολύ επικίνδυνο για να κάψει κάποιον. Ναι. Και αυτά είναι αστεία που κάνουν εμεί μεταξύ μα στις κουζίνες. Ναι. Που έχουμε κατακαεί έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, δεύτερη πρόταση για σήμερα. Να πάρω την ευκαιρία όσο. Βεβαίως.